Τι κάνεις με την τσάντα της αδελφής σου, ρε πατέρα! Πατέρα, κοίτα λίγο. Καλό, τι είναι αυτό. Τι καλό, ρε πατέρα! Δεν καταλαβαίνεις ποιος είναι, η Εύα είναι γυμνή. Η Εύα γυμνήθη. Καταλαβαίνεις τώρα. Όχι. Το άκουσα που το έλεγε στην Αφρούλα. Αυτό το σκίτσο το φαντάστηκε ο Πάρης και το ζωγράφισε. Σήμερα θα πάει να τη ζωγραφίσει κανονικά γυμνή. Δεν θα αφήσει γυναίκα για γυναίκα αυτό μέχρι και την Ιφηγένεια θα ξεβρακώσει. Μην το κοιτάς, παιδί μου, εσύ αυτό να το. Το θέμα δεν είναι να μην το κοιτάζω εγώ. Το θέμα είναι να μην τη δει αυτό γυμνή. Αυτή η κοπέλα είναι τελείως χαζή. Πρέπει να μιλήσω στην Ελένη. Ή μάλλον όχι. Τι όχι. Η Ελένη θα αρχίσει τα κουλτούρ μουλτούρ, η μεγάλη τέχνη, η μικρή τέχνη θα με του πάρει. Και τι θα το αφήσει έτσι το θέμα. Αυτό ο τύπο δεν ζωγραφίζει, κάνει κι άλλα. Τι άλλα κάνει. Κεντάει σε μεδάκια. Κεντάει σε μεδάκια. Πατέρα, σοβαρέψου, δεν καταλαβαίνει. Έτσι και τον πιάσω τα χέρια με αυτόν. Έτσι και τον πιάσω τα χέρια μου. Λοιπόν, θα με ειδοποιήσει αμέσω μόλι ξεμητήσει η αδερφή σου. Και εγώ θα πάρω τηλέφωνο του άλλου να βρεθούμε να κανονίσουμε. Δεν μπορώ να σε ειδοποιήσω, πατέρα, γιατί πρέπει να φύγω εγώ, να πάω έξω. Έχω να κάνω μια μελέτη έξω. Ναι. Ναι, βέβαια. Ναι. Έγραψα πάρα πολύ καλά. Έχω λύσει όλες τις ασκήσεις. Τι έγινε, παιδιά, γράψαμε καλά. Ναι, βέβαια. Γράψαμε πάρα πολύ καλά. Α! Δηλαδή, εγώ έγραψα σχεδόν όλα τα θέματα. Δηλαδή, εγώ έγραψα περίπου τα μισά θέματα. Δηλαδή, εγώ έγραψα κάτι λιγότερο από τα μισά θέματα. Δηλαδή. Δηλαδή. Πάω να διαβάσω τώρα. Δηλαδή. Πιο απ' όλα. Αχούντος, πούντος. Ποιος πούντος. Αχού, νάτος. Καλέ, αυτό είναι αριστούργημα. Για το Λούβρο είναι. Αχού, να σου πω, πού θα τον κρεμάσετε. Πού θα κρεμάσω εσένα παραδίπλα. Αχ, μωρέ, άξεστε, άχρηστε, μου πω τίποτα άλλο. Τίποτα δεν ξέρεις από τέχνη, τίποτα. Να σου πω, άμα δεν σε αρέσει εσένα, τον παίρνω εγώ και τον κρεμάω στο σαλόνι μου. Κάτσε, τον πάρεις εσύ. Κάτι πήγαινες. Καλά, σ' αφήνω να το σκεφτείς. Σκεπάσου, μπει κανένας άνθρωπος. Καλά, ρε ζηλίκη. Να πάρω. Εύα! Ναι. Θα πας πουθενά, δεν θα πας πουθενά, ε. Γιατί ρωτάς? Όχι, τίποτα, έτσι ρωτάω. Α, εσύ θα βγεις? Ναι, εγώ θα πάω μια βολτίτσα. Α. Και δεν ξέρεις τι να φορέσεις για να είσαι πιο ωραίος στη βολτίτσα? Όχι, μωρέ, ξέρεις, μη βγω και χάλια. Ναι, μωρέ. Συγγνώμη. Με συγχωρείς, πάω λίγο να μιλήσω μέσα και βγαίνω αμέσως. Ναι, Ραλού. Έλα. Ναι, στην καφετέρια του ξενοδοχείου. Τώρα μόλις έφευγα. Οκ. Φιλάκια, τα λέμε. Έλα, Πάρη. Ναι, εγώ είμαι. Ναι, τελικά το αποφάσισα, θα το κάνω. Α, τόσο σύντομα. Ωραία. Εντάξει, σε μια ώρα εκεί. Αφήντε ζεν. Εύα, έχεις τρελαθεί, πού θα πας? Α, το αποφάσισα. Θα βγω κι εγώ μια βολτίτσα. Δηλαδή, θες να μου πεις ότι θα ποζάρεις αυτό το σαλιάρι γυμνή? Γιατί, έχεις εσύ κάποιο πρόβλημα? Εγώ? Όχι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Άλλωστε, εσύ ξέρεις πότε και σε ποιον ποζάρεις γυμνή. Μετά πάντως, μην έρθεις πίσω κλαίγοντας, εντάξει? Αυτό λέω κι εγώ σε σένα, που έχεις καταντήσει σκυλάκι που τρέχει πίσω από τη Ραλού. Μην έρθεις κλαίγοντας όταν σε παρατήσει ξανά. Εντάξει? Εντάξει. Ωραία. Γράφει ο Γκόγια τη μάγια ντυμπαίνη και τη μάγια γυμνή. Και εσύ ήταν και γυναίκα του και την κρέμασε και στα καλύτερα σαλόνια. Αυτό ο Κόλλια θα την Πελοπόννησο, είναι. Άστο. Ναι, αυτό τη ζωγράφησε και την έδειχνε για να βλέπει ο κόσμο πώ είναι από μέσα όταν τη βλέπουν απ' έξω. Εγώ τη γυναίκα μου δεν την κρεμάω, πάει και τελείωσε. Μήπω θα έπρεπε να ρωτήσουμε και την ίδια, έτσι δεν συνηθίζεται? Αλήθεια, πού είναι η Ελένη? Πήγε με τη Βίκη στα μαγαζιά. Βίκη ένα σπίτι και κάνει καθαριότητα. Μα 11 ημέρα δεν ξέρει που είναι η γυναίκα σου. Για κάτσε να δούμε. Θα γελάσουμε τώρα. Έλα ρε Βικί, πού είσαι? Α, καθαρίζεις? Ναι, γιατί είμαστε εδώ στο σπίτι του Διονύση και... Βικί! Τι είπε η Βικί?
Είπε αυτού σου Ιούδα Ισκαριώτη, αχ, το ξέχασα, ναι, ναι, με την Ελένη είμαι. Έτσι είπε, φύγει. Μπαμπά, μπορώ να σου πω λίγο. Πήγε να τον βρει. Αυτό ήθελα να σου πω. Πήγε να τον βρει. Δεν μπορούσα να τη συγκρατήσω. Δεν συγκρατιούνται όταν πρόκειται για μεγάλη τέχνη. Για ποιες λέτε? Άκουσα την Ελένη να τη το λέει. Αυτό πρώτα τη ζωγραφίζει και μετά. Μετά τι? Αυτό το ζωγράφο έτσι και το πιάσω στα χέρια μου. Έτσι και το πιάσω στα χέρια μου. Τι καθόμαστε, πάμε να το πιάσουμε στα χέρια σου. Άντε πάμε, γιατί έχω καιρό να δείξω το βλέμμα τη τίγρη. Κατάλαβα πάλι, εμά θα κλείσουμε. Να πάτε! Να πάτε και να μην τον φοβηθείτε. Εγώ δεν μπορώ να έρθω, έχω μια δουλίτσα να κάνω. Εδώ παίζεται η τιμή του μαυροτσουκαλέου και εσύ έχεις μια δουλίτσα. Έχω μια πολύ σημαντική δουλίτσα να κάνω. Πιο σημαντική από την Ελένη και την αδερφή σου. Και την τιμή της οικογένειας. Καλά θα έρθω, αλλά για λίγο όμως. Πάμε ρε. Πάτα Γιώργια. Ξέρει που θα πάμε? Θα μπει να ρωτήσει τώρα. Πού μένει αυτός ο τύπος? Προχώρα καπετάν Τίγρη, προχώρα. Έλα. Στο καλό. Έπεσε η μπαταρία και δεν πρόλαβα να ακούσω. Θα την κρεμάσει τελικά στο σαλόνι, δεν θα την κρεμάσει. Αλλιώ ακουστικά. Ψεύτικα τα κάνουν όλα. Ψεύτικα.